Καταναλωτές της ΔΕΗ περιμένουμε υπομονή στην ουρά στο υποκατάστημα Δυτικής Θεσσαλονίκης για να διακανονίσουν τις οφειλές τους. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν πως αναγκάζονται να πληρώνουμε δόσεις για να μην τους κοπεί το ρεύμα. Να διακανονίσουμε, να ρυθμίσουμε, να πληρώσουμε, αλλά δεν μπορούμε ούτε να πληρώσουμε, ούτε να ρυθμίσουμε. Είμαστε δεύτερη μέρα εδώ. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Τα χαρτάκια από το πρωί εξαντλούνται, σταματάνε, δεν προλαβαίνουμε. Έχετε δει κόσμο να κλαίει βγαίνοντας. Εγώ έχω δει εδώ. Είμαι αρκετό. Επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του. Ούτε να το ρυθμίσει. Ούτε. Ούτε. Είμαι μέσω του ΕΛΤΑ, πληρώναν οι άνθρωποι, χάσανε ρυθμίσεις, τους βγάλανε, τους κόψαν τα ρεύματα και λέγω πλήρωνα. Σε όσους όμως καταναλωτές έχει κοπεί το ρεύμα, μπορούν να κάνουν αίτηση επανασύνδεσης, αφού επεκτάθηκε η κοινή υπουργική απόφαση και αφορά σε όσους έγινε διακοπή μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Αρχικά η απόφαση ήταν μέχρι τις 14 Φλεβάρι σε αυτούς που είχε κοπεί το ρεύμα. Πήρε μία επέκταση τώρα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Εγώ θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και μέχρι τέλους του έτους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής για να εξετάσει τις αιτήσεις. Σύμφωνα με τον νόμο, σε όσα νοικοκυριά έχει κοπεί το ρεύμα μέχρι 30 Ιουνίου και σε συνδυασμό με οικονομικά και ισοδηματικά κριτήρια, υπάρχει δυνατότητα της επανασύνδεσης αλλά και της χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει και πληρώνει και τις οφειλές τις οποίες έχει προς τη ΔΕΗ. Μέχρι ένα ποσό των 6.000 ευρώ, εάν είναι η οφειλή, καλύπτεται το 100% του ποσού. Αλλιώς υπάρχουν διαβαθμίσεις όπου διευκολύνουν τους ανθρώπους να ρυθμίσουν τους λογαριασμούς και να μπορούν πλέον να ξεκινήσουν από την αρχή. Από 6 μέχρι 9 είναι το 75% και μπορεί το υπόλοιπο να το κάνει ρύθμιση ο Δημότης με τη ΔΕΗ. Από 9 μέχρι 12 είναι το 50% και μετά πάνω από 12 είναι το 30% καλύπτεται της οφειλής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση εισοδήματος, εκαθαριστικά σημειώματα, πράξη διοικητικού προσδιορισμού ένφια, δήλωση στοιχείων ακινήτων από όλα τα μέλη της οικογένειας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Κακοπληρωτές υπάρχουν, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι λίγοι. Οι περισσότεροι είναι ότι δεν έχουν για να πληρώσουν. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο.